Νομίζω ότι υπάρχει αρκετό overlap και με τους προηγούμενους ομιλητές, κυρίως με την κυρία Μαρκοπούλου, η οποία θα σχολιάσει στο τέλος. Άρα θα προσπαθήσω να περάσω λίγο πιο σύντομα αυτά που έχουν υποθεί για να μην κουράσουμε. Νομίζω ότι οφείλουμε να λέμε λίγο την ιστορία και πώς άρχισαν τα πράγματα. Έτσι, λοιπόν, ο προφέσορ Wells, αφού έπεισε τους Αμερικανούς στην ταξινόμηση κατά Τρέιβι το 2013 να εντάξουν το Disease Behavior Classification στην ταξινόμηση των ιδιοπαθών διαμέσων πνευμονοπαθειών, λίγα χρόνια μετά στο ERJ και με τον Βερολίνο Πολέτη και με πολλούς φίλους και συνεργάτες από όλη την ευρωπαϊκή επιστημονική κοινότητα περιγράφει το Progressive Fibrotic Phenotype κυρίως στηριζόμενος σε αυτό που λέμε disease behavior, δηλαδή ότι η νόσος όταν δεν είναι φυσικά η IPF, που εκεί ξέρουμε ακριβώς ότι έχουμε μια προοδευτική και εξελισσόμενη ίνωση και είναι epithelial driven disease. Σε όλα τα υπόλοιπα νοσήματα λοιπόν που δεν είναι IPF, αλλά έχουν κάποια χαρακτηριστικά εινοτικά σε κάποια φάση της εξέλιξής τους και αυτά ορίζονται από την αξονική τομογραφία, προφανώς από τη σπειρομέτρηση, από ιστολογικά ευρήματα, αλλά και από καινούρια μοριακά δεδομένα, μπορούν να ορίσουν αυτό που λέμε progressive fibrotic phenotype και έτσι άρχισε όλη αυτή η ιστορία την οποία μιλάμε σήμερα και όχι μόνο μιλάμε, έχουμε και θεραπευτικές γραμμές. Έτσι λοιπόν έχουμε μια υποκατηγορία ασθενών με διάμεσα νοσήματα εκτός IPF, τα PFILDs, κυρίως αυτά τα νοσήματα όπως και αν λέγονται, είναι οι κολαγονοπάθειες, μπορεί να είναι η σαρκοείδωση, η HP, η NSIP. Όλα λοιπόν τα νοσήματα αυτά, για να μην σας κουράζω, έχουν κοινό ότι εξελίσσονται παρόλο που παίρνουν θεραπεία και όταν λέμε εξελίσσονται, τι εννοούμε. Προφανώς υπάρχουν διάφοροι ορισμοί, όμως αυτό που ουσιαστικά γίνεται στην κλινική πράξη, γιατί όλοι μας αναγνωρίζουμε πότε έχουμε έναν άρρωστο που έχει ουσιαστικά progressive fibrotic disease, είναι όταν έχουμε μείωση στην ζωτική χωρητικότητα ή στην DLCO, δηλαδή από τη σπειρομέτρηση, όταν επιδεινώνονται τα αναπνευστικά συμπτώματα του ασθενούς και δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε από την καρδιά είτε από άλλα αίτια, όταν έχουμε κακή ποιότητα ζωής. Και αυτό θα ήθελα να το τονίσω, γιατί είναι νοσήματα που δεν πλήττουν μόνο το πνεύμα, αλλά είναι και συστηματικά νοσήματα με τον α ή β τρόπο και πρώιμη θνητότητα, αυξημένη θνητότητα. Από αυτά τα νοσήματα, λοιπόν, αυτά που είναι σε κόκκινο είναι αυτά που έχουν αυξημένο κίνδυνο για πρόοδο νόσου. Δεν θα τα επαναλάβω. Εκτός από αυτά που ξέρετε, τα οποία είναι ταξινομημένα σε γνωστά και άγνωστα αίτια και στις ιδιοπαθείς εδώ διάμεσες πνευμονοπάθειες, σύμφωνα με την ταξινόμηση το 2013, έχουμε και τα UILDs, τα οποία ακόμα και σε όλο τον καλό τον κόσμο έχουν ένα επιπολασμό γύρω στο 20%, ίσως και παραπάνω. Έτσι λοιπόν, για να δούμε το burden αυτής της νόσου, αυτού του φαινοτύπου με ένα Delphi approach. Φαίνεται λοιπόν εδώ ότι ουσιαστικά όταν έχουμε εινοτική διάμεση πνευμονοπάθεια που προοδεύει, το κόστος νοσηλείας και όλα αυτά που σχετίζονται με τη διερεύνηση και την εξέλιξη της νόσου είναι περίπου 2 φορές περισσότερο από ότι όταν ο ασθενής δεν έχει προοδευτική εξελισσόμενη νόσο. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι αρκετά σημαντικό και είναι ασθενείς που έχουν συχνές νοσηλείες, αυξημένη επίπτωση των παροξύνσεων και κακή ποιότητα ζωής. Και αυτό προφανώς στοιχίζει σε όλο το σύστημα υγείας και κοινωνικά και οικονομικά. Αυτή είναι μια μελέτη στο ERJ in Press, είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο, εδώ σε μια retrospective ανάλυση των ασθενών με progressive fibrotic disease. Φαίνεται ότι το πιο συχνό εδώ ήταν η chronic HP,
στο 33%, το Unclassify Blue στο 17%, τα CTD ILD στο 16%. Αυτό που ήταν διαφορετικό σε σχέση με την IPF είναι ότι το 53% εδώ ήταν γυναίκες και υπήρχε μάλλον πιο συχνό ήταν στην Chronic HP και στη CTD σε σχέση με τα υπόλοιπα PF ILDs. Φαίνεται λοιπόν ότι εδώ όλοι οι ασθενείς έπαιρναν τουλάχιστον ένα φάρμακο που ήταν άνοσο κατασταλτικό, είτε έπαιρναν σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Είμαστε στην Αγγλία και ξέρουμε τους κανονισμούς του NICE για τα αντινοτικά φάρμακα, που μόλις χθες είπαν ότι θα τα επανεξετάσουν, σύμφωνα με τις καινούργιες μελέτες που έχουν δημοσιευτεί και τα καινούργια δεδομένα που πρέπει να τα λάβουν υπόψη. Και έχουμε και second line agents, όπως είναι το μικοφενολέτη στα 46%, που είναι αρκετά, που αρκετά το χρησιμοποιούν. Και βλέπετε εδώ τη θνητότητα των ασθενών με PF-ILD, βλέπετε εδώ που είναι παρόμοια με αυτήν της IPF. Βλέπετε λοιπόν τι γίνεται σε real world data και όχι σε data μελετών. Αυτό λοιπόν που κατευθύνει ουσιαστικά την πρόοδο νόσου και καθορίζει τη θνητότητα όχι μόνο στην IPF, αλλά όπως και αν την πούμε αυτή τη νόσο, όταν έχει ίνωση μέσα, είναι το decline, είναι η πτώση της FVC πάνω από 10%, αλλά ακόμα και λιγότερο, ακόμα και το 5%, φαίνεται ότι είναι driving της κακής εξέλιξης της νόσου. Και αυτό, όπως βλέπετε, συμβαίνει τόσο στην chronic HP, όσο και στην ιδιοπαθή NSIP και στο σκληρόδερμα με αυτή τη μελέτη από τον Brompton της Nicole Go μερικά χρόνια πριν. Αυτό επίσης που είναι σίγουρο, φαίνεται ότι η έκταση της νόσου και η πόσο σοβαρή είναι η νόσο στην αξονική τομογραφία καθορίζει επίσης και την πιο γρήγορη εξέλιξη. Και αυτό το βλέπετε τόσο στο σκληρόδερμα όσο και στη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Σε σχέση εδώ με την IPF και εδώ σε σχέση με το limited extensive disease στο σκληρόδερμα. Έτσι λοιπόν, αυτό που είναι κοινό για όλες τις μελέτες είναι ότι το FVC είναι το καθοριστικό σημείο και καθορίζει ουσιαστικά τη θνητότητα, ότι προφανώς αυτό που έχει σημασία είναι τι γίνεται στο baseline, προφανώς μετράει τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της βιοψίας τόσο στην αξονική τομογραφία όσο και στην βιοψία όταν έχουμε. Και το UIP είναι το καθοριστικό πρότυπο που καθορίζει κακή πρόγνωση, όπως δείχνουν και οι μελέτες με τα φάρμακα. Και αυτό που φαίνεται επίσης από την παθογένεια και συμβαίνει, όπως είδαμε, και καθορίζει τα πράγματα, είναι ο πολυμορφισμός εδώ το MUC5β, που είναι κοινό και φαίνεται ότι υπάρχει και στη fibrotic HP και στην ρευματοειδή αρθρίτιδα με ILD και στο σκληρόδερμα με ILD, αλλά και στη σαρκοείδωση. Άρα λοιπόν βλέπετε ένα παθογενετικό γονίδιο, το οποίο ξέρουμε πόσο παίζει ρόλο και στη σποραδική ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση. Εμείς αυτό που μελετάμε είναι στο μπαλ τα μακροφάγα και ο φαινότυπος των μακροφάγων που φαίνεται να είναι να έχει ένα γυραντικό, αν θέλετε, ένα φαινόμενο SASP, όπως είπε πριν ο Βενερίνος, ο Βενερίνο στα μακροφάγα, φαίνεται ότι δεν διαφέρει μεταξύ της IPF και των άλλων νοσημάτων. Εδώ είναι μακροφάγα στο μπαλ, όπως φαίνεται επίσης και να προβλέπει τα επίπεδα του κολαγόνου στο μπαλ την ώρα της διάγνωσης, την ώρα δηλαδή που έρχεται ο ασθενής σε εμάς, επειδή ακριβώς έρχεται στον πνευμονολόγο, προφανώς έχει εκείνη την ώρα μια πρόοδο νόσου, έχει αυξημένα συμπτώματα και έχει κατά κάποιο τρόπο ένα progressive fibrotic phenotype. Φαίνεται λοιπόν εδώ ότι φαίνεται να καθορίζει εδώ το κολαγόνο, την πρόοδο νόσου και να σχετίζεται με τη θνητότητα. Το ίδιο φαίνεται εδώ και σε experimental fibrosis in mice, σύμφωνα με κάποια πρώιμα πειράματα που έχουμε κάνει, όπως επίσης και εδώ το UIP πρότυπο φαίνεται ότι είναι το driving πρότυπο κακής, μάλλον σε σχέση με αυξημένα επίπεδα κολαγόνου, σε σχέση με τα non-UIP CTDs,
όπου διαφέρει αρκετά η έκφραση και η νόσος. Δεν θα μείνω στην Ινβίλ, τα κριτήρια τα είπε πολύ καλά η κυρία Μαρκοπούλου, όπως και τη μελέτη. Όμως αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι με την Ινβίλ ουσιαστικά και ο Άθολα και ο Κέβιν Μπράουν και οι άλλοι ερευνητές, προφανώς με την κάτω δοκιμάστηκε το Nintendo με αυτή τη μελέτη, με την BI, καθόρισαν τα inclusion και τα exclusion κριτήρια, αλλά και έδωσαν ένα ορισμό αρκετά κοντά σε αυτά που έχουν γίνει και στην πραγματική ζωή μέχρι τώρα, του αυτού που λέμε εξελισσόμενη προοδευτική διάμεση πνευμονοπάθεια. Άρα λοιπόν, δεν θα μείνω εδώ στον ορισμό. Αυτό όμως που, όπως είπε και η Κατερίνα, είναι λίγο δύσκολο να περιμένουμε 24 μήνες προφανώς για να ορίσουμε. Οπότε αυτό τώρα από εδώ και πέρα στην πραγματική ζωή προφανώς και σιγά σιγά θα αλλάξει, όπως φαίνεται και από τις καινούριες κατευθυντήριες οδηγίες. Αυτός ήταν ο πληθυσμός της μελέτης, 50%, 52% από εδώ σε σχέση με τα νοσήματα του κολαγόνου ήταν τα πιο πολλά η ρευματοειδής αρθρίτιδα, που έχει προφανώς και αυξημένη επίπτωση μέσα στα ρευματικά νοσήματα που πλήττεται ο πνεύμονας. Αυτό που είναι επίσης πάρα πολύ όμορφο και ουσιαστικά είναι η ανάλυση των πλασίμπο, όπως είπε και η Κατερίνα πριν, των Impulses και των Inbuilt Trials. Αυτό που φαίνεται ουσιαστικά είναι ότι οι ασθενείς με UIP πρότυπο και εδώ, που δεν έπαιρναν το φάρμακο, είτε είχαν IPF είτε δεν είχαν, φαίνεται ότι είχαν την ίδια κακή πρόγνωση. Και ουσιαστικά με αυτή τη μελέτη των Kevin Brown και των συνεργατών από τον Inbuilt Trials μας δίνει σημεία για την εξέλιξη, τη φυσική ιστορία των προοδευτικών διαμέσων πνευμονοπαθειών. Γι' αυτό αυτή η μελέτη είναι πολύ σημαντική. Το αποτέλεσμα της Inbuilt είναι ξεκάθαρο και αυτό φαίνεται και στον overall πληθυσμό. Δείχνει ανωτερότητα προφανώς του Nintendanib σε σχέση με το πλασίμπο, στατιστικά σημαντική. Και επίσης όσο πιο ενωτικό είναι το pattern, δηλαδή στο UIP fibrotic pattern, τόσο μεγαλύτερη είναι αυτή η διαφορά. Βλέπετε ότι κερδίζουν 130 ml per year οι ασθενείς αυτοί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και όταν έγινε η υποανάλυση και δημοσιεύτηκε στο Lancet Respiratory Medicine πέρυσι από τον Professor Wells, φαίνεται ότι οποιαδήποτε κι αν ήταν αυτή η νόσος, όταν έγινε και οι υποκατηγορίες όλες αυτές, πάλι όλη αυτή η ανάλυση και στις 5 υποκατηγορίες ευνοεί τον Nintendanib σε σχέση με το πλασίμπο. Και εδώ φαίνεται μια υποκατηγορία σε ένα paper, σε ένα abstract, μεταξύ του Nintendanib και των ασθενών με autoimmune diseases. Και βλέπετε ότι αυτή η διαφορά είναι 100, πάνω από 100 ml το χρόνο. Κερδίζουν οι ασθενείς που παίρνουν Nintendanib σε σχέση με αυτούς που δεν παίρνουν και έχουν στο background ένα autoimmune disease. Τώρα, οι μελέτες της πυρφενιδόνης, θα τις πούμε και στη συνέχεια, είναι η μελέτη αυτή που δεν κατάφερε για το πρωτεύον καταληκτικό σημείο, που ήταν το home spirometry, δηλαδή το decline στο home spirometry. Εδώ οι ασθενείς όμως, να τονίσουμε ότι είχαν ένα μη διαφοροποιημένο νόσημα του κολαγόνου, δεν θα μπορούσαν να παίρνουν mycophenolate και δεν έχουν, μέχρι τότε δεν είχαν καμία θεραπευτική επιλογή. Έτσι, επειδή την τρέξαμε τη μελέτη αυτή και στην Ελλάδα, ήταν ασθενείς που τους δινότανε μια θεραπευτική επιλογή και όπως βλέπετε ξεκάθαρα από το πρωτεύον, ήταν πολύ τολμηρό το πρωτεύον στόχος που είχαν βάλει με το home spirometry. Βλέπετε όμως τη διαφορά στατιστικά σημαντικά μεταξύ της πυρφενιδόνης και των ασθενών που έπαιρναν πλασίμπο και κέρδισαν 100 ml ασθενείς αυτοί.
που δεν είχαν και καμιά θεραπευτική επιλογή. Η Relief θα την πούμε στη συνέχεια σε ασθενείς με fibrotic, πάλι με PFILDs. Εδώ θεωρείται μια θετική μελέτη και βλέπετε εδώ στατιστικά σημαντικά ότι κερδίζουν οι ασθενείς που έλαβαν πυρφενιδόνη σε σχέση με τους πλασίμπο. Πάλι, προφανώς, το πρωτεύον καταληκτικό σημείο είναι η μείωση, το decline του FVC. Θα την πούμε όμως αναλυτικότερα για να δούμε τα υπέρ και τα κατά των μελετών. Εδώ φαίνεται, ενώ στη Relief, λοιπόν, οι ασθενείς έπαιρναν άνοσοκατασταλτική θεραπεία, είτε αυτό ήταν mycophenolate ή οτιδήποτε άλλο για τα νοσήματά τους και στεροειδή, το ίδιο δεν γινόταν στην inbuilt. Φαίνεται όμως ότι οι ασθενείς που εδώ που επιτρεπόταν να παίρνουν κορτικοστεροειδή μέχρι 20 μιλιγκράμμ, ακόμα αυτοί που έπαιρναν και αυτοί που δεν έπαιρναν, πάλι συνεχίζει να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά υπέρ των ασθενών που έπαιρναν το nintedanib σε σχέση με αυτούς που έπαιρναν το πλασίμπο. Βλέπετε πιο μεγάλη προφανώς εδώ η διαφορά όταν οι ασθενείς δεν έπαιρναν κορτικοστεροειδή. Άρα νομίζω ότι αυτό που σίγουρα έχουμε καταλήξει μέχρι τώρα και με τα δύο αντινοτικά φάρμακα, είναι ότι θα μπορούσα να είναι μια θεραπευτική επιλογή για τις προοδευτικές διάμεσες πνευμονοπάθειες που δεν απαντούν στην ανοσοκατασταλτική θεραπεία. Έτσι, λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινή πράξη. Εδώ είναι ένας αλγόριθμος που προτείνεται από το Ρικέλτη και τους συνεργάτες τους. Φαίνεται, λοιπόν, ότι είναι σημαντικό να βάλουμε σωστή διάγνωση της διάμεσης πνευμονοπάθειας με όλους τους τρόπους που έχουμε στη διάθεσή μας. Να μην ξεχνάμε ότι το MDD είναι πολύ κεντρικό στη διάγνωση. Από εκεί και πέρα, μετά, μπορούμε να χωρίσουμε σε τρεις κατηγορίες. IPF, fibrotic diseases of known origin, δηλαδή τα αυτοάνωσα νοσήματα, για παράδειγμα, και fibrotic disease of unknown origin, κυρίως τα UILDs, να καθορίσουμε εδώ το management, έτσι, να προτείνουμε ίσως περισσότερα τεστ και ίσως και ρευματολογική εκτίμηση ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται, να αποφασίσουμε τη θεραπευτική μας γραμμή, η οποία το πιο πιθανό είναι να είναι κάποιο ανοσοκατασταλτικό φάρμακο, ανάλογα με το νόσημα. Άρα είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε το νόσημα, γιατί θα δούμε στη συνέχεια ότι υπάρχουν διαφορετικά φάρμακα για το καθένα. Να δούμε μετά πώς συμπεριφέρεται η νόσος με τη θεραπεία που έχουμε δώσει, να δούμε αν προοδεύει η νόσος, δηλαδή να δούμε ακριβώς πώς συμπεριφέρεται αυτό που λέμε disease behavior, και να αποφασίσουμε αν η νόσος μας δεν προοδεύει ή προοδεύει, έχει δηλαδή το φαινότυπο του PFILD, και εδώ να προσθέσουμε αντινοτική θεραπεία. Προφανώς και δεν θα πρέπει να περιμένουμε 2 χρόνια πια, αλλά σε τακτικά διαστήματα, 3 έως 6 μήνες, ειδικά σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να παρακολουθούμε πολύ κοντά τον ασθενή. Δεν θα μείνω πολύ στο σκληρόδερμα, γιατί το ανέφερε η κυρία Μαρκοπούλου, όμως είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε ότι στα άλλα νοσήματα εκτός της IPF που έχουμε ένα epithelial driven fibrosis. Ας προχωρήσουμε λίγο, Κατερίνα, γιατί δεν έχουμε χρόνο, έχουμε λίγο υπερπέτειο χρόνο μας. Ωραία, τέλεια. Φαίνεται, λοιπόν, ότι και άλλα φαινόμενα όπως η φλεγμονή και το vascular injury είναι σημαντικά. Έτσι, λοιπόν, ξέρουμε τη Senses Trial, την είπε η κυρία Μαρκοπούλου. Φαίνεται ότι ο συνδυασμός με το MMF έδωσε ακόμα περισσότερο βοήθεια στους ασθενείς αυτούς. Και αυτό που νομίζω είναι καινούριο, και το φάρμακο πήρε έγκριση με τη φάση 3 μελέτη αυτή, φαίνεται ότι το τοσιλίζουμαμ σε ασθενείς με συστηματική σκλήρυση και ILD μπορεί να χρησιμοποιείται από εδώ και πέρα, τουλάχιστον από τον FDA. Θα έχει κατατεθεί φάκελος προφανώς και στον αίμα, σε ασθενείς με SSC-ILD, και βλέπετε εδώ την διαφορά
είναι μια post hoc ανάλυση και δημοσιεύτηκε από τον Κάνα και συνεργάτη στο Lancet μεταξύ των ασθενών που έλαβαν το σιλίζουμαμ σε σχέση με τους ασθενείς που δεν έπαιρναν, και αυτό είναι ένα καινούριο δεδομένο από το ATS. Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας, ειδικά και στο σκληρόδερμα, αλλά και όταν έχουμε advanced pulmonary fibrosis οποιασδήποτε αιτιολογίας, είναι το βασκουλόπαθη. Και βλέπετε εδώ το παθογενετικό σχήμα. Εδώ είναι οι μελέτες οι δικές μας, της κυρίας Παπακώστα, της Αφροδίτης της Μπούτου, που φαίνεται το επιπολασμός της PH στα χρόνια διάμεσα νοσήματα, και αυτή είναι η πρώτη θετική μελέτη ενός εισπνεώμενου φαρμάκου προστανοειδούς στην πνευμονική υπέρταση που οφείλεται στις διάμεσες πνευμονοπάθειες. Αυτές είναι οι διάμεσες πνευμονοπάθειες που ήταν υπό τη μελέτη αυτή. Και για πρώτη φορά είχαμε μια θετική μελέτη. Έχει πάρει πολύ ακριβό το φάρμακο και έχει πάρει έγκριση από τον FDA στην Αμερική. Επίσης φαίνονται καλά αποτελέσματα, και αυτό παρουσιάστηκε στο ATS, και το tolerability του μικοφενολέτη και της αζαθιοπρίνης σε ασθενείς με προοδευτική διάμεση πνευμονοπάθεια. Και εδώ φαίνεται πόσο συχνά γράφεται, το συναντογραφείται στους Καναδούς, εδώ ήταν καναδικά τα κέντρα, το MMF, σε σχέση με την αζαθιοπρίνη και καλύτερο προφίλ ασφάλειας. Οι συνοσηρότητες είναι πολύ σημαντικές σε όλες τις συνοτικές διάμεσες πνευμονοπάθειες, και εδώ δίνει πολύ συχνό το κλάστερ της ιδιοπαθούς πνευμονικής σύνωσης που έχει και obstructive sleep apnea. Και θα καταλήξω ότι αυτό που είναι σημαντικό, έχοντας από τον precision therapy, είναι και το patient-centered care, γιατί ο κάθε ένας ασθενής είναι διαφορετικός, πρέπει να τον ενδοτυπήσουμε, όπως είπαμε πιο πριν, να του δώσουμε με την κατάλληλη θεραπευτική θεραπεία, αλλά έχει και πολλά άλλα προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσει, και αυτό που πρέπει να βελτιώσουμε είναι η ποιότητα ζωής του, και πρέπει να βρούμε εργαλεία κατάλληλα, όπως αυτά τα κατάλληλα ερωτηματολόγια τα οποία εστιάζονται στο πώς νιώθει ο ασθενής και και τι experience έχει από το σύστημα υγείας και από όλα τα ερεθίσματα που έχει μέσα από το ταξίδι αυτό που κάνει, και υπάρχουν τέτοια εργαλεία όπως το Living with Pulmonary Fibrosis, το οποίο είναι υποδημοσίευση, και αυτά τα ερωτηματολόγια είναι ειδικά για τους ασθενείς με διάμεση πνευμονοπάθεια, και ακόμα πιο σημαντικό, δεν κρίνουν μόνο τα αναπνευστικά συμπτώματα, αλλά και τα συστηματικά συμπτώματα, ακόμα και την κόπωση και προφανώς το ψυχολογικό compartment του αρρώστου. Οι ARS έτσι με την ELF εδώ και πολλά χρόνια πάνε μαζί, και πάντα η παρουσία ασθενών είναι πολύ σημαντική και σε ερευνητικές και σε εκπαιδευτικές προσπάθειες. Θα σταματήσω εδώ. Αυτό το σχήμα είναι viral και δείχνει ότι εκτός από την IPF, σε όλα τα υπόλοιπα θα πρέπει να γίνεται μια εξατομικευμένη θεραπεία, που μπορεί να αρχίζει με ανοσοκαταστολή, η οποία είναι διαφόρων τύπων ανάλογα με το νόσημα. Άρα πολύ σημαντικό είναι να βάλουμε αρχικά τη διάγνωση. Πρέπει να επανεκτιμούμε τον ασθενή και να προσθέτουμε μετά αντινοτική θεραπεία, και αυτό που έχει σημασία είναι το disease behavior classification, και προφανώς επίσης και η μη φαρμακολογική θεραπεία, την οποία είδαμε πριν. Εδώ είναι ένα τελευταίο, έτσι, μια τελευταία πρόταση και για το πώς εκτιμήθηκε το αν βάλαμε στο MDD μας, στη συνάντησή μας, και το ρευματολόγο, και φαίνεται ότι όσο η ομάδα έδαινε σιγά σιγά, ήταν καλύτερο και το agreement κατά τη διάρκεια της προσπάθειας αυτής. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε θεραπευτική προσέγγιση των διαμέσων πνευμονοπαθειών που έχουν πρόοδο νόσου μόνο με μία στρατηγική, και δεν μπορούμε να πούμε ότι ένα φάρμακο ταιριάζει για όλα αυτά. Προφανώς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Χρειάζεται να βάλουμε τη σωστή διάγνωση, και από εκεί και πέρα να ξεκαθαρίσουμε αν η νόσος είναι non-IPF, και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε αν το progression οφείλεται στην εινοτική εξεργασία
σε σχέση με την άνοσο διέγερση και ουσιαστικά μετά επίσης να ξεκαθαρίσουμε αν θα πρέπει να συνεχίσουμε ή να αλλάξουμε και την άνοσο καταστολή προσθέτοντας την αντινοτική θεραπεία. Οπότε βλέπετε αυτό που βλέπουμε ότι στο real life setting είναι ξεκάθαρο όταν έχουμε μπροστά μας ένα εινοτικό ασθενή με μια προοδευτική που νόσο και το τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει όμως να το συζητήσουμε, να δούμε τις θεραπευτικές επιλογές. Φαίνεται ότι από τα guidelines αυτός είναι έτσι ένας, το είπε και η Κατερίνα, λίγο πιο ευέλικτος, αν θέλετε, προσδιορισμός το τι είναι progressive fibrotic disease και σχετίζεται προφανώς με τα συμπτώματα, με την σπυρομέτρηση και με την ακτινολογία. Αυτό που φαίνεται σίγουρα είναι ότι οι ασθενείς που έχουν πρόσφατη πρόοδο νόσου με υπό την οποιαδήποτε θεραπεία παίρνουν, έχουν εκτεταμένη νόσο στην αξονική τομογραφία, μάλλον συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο, όπως είδαμε, και μάλλον θα πρέπει να πάρουν αντινοτική θεραπεία. Αυτοί που έχουν UIP φαίνεται ότι κάνουν decline πιο γρήγορα, άρα είναι πολύ σημαντικό να καθορίσουμε στην κλινική μας πράξη πώς χαρακτηρίζουμε το progressive fibrotic phenotype και να το δούμε στην πάροδο του χρόνου. Άρα αυτό που είπε και ο Professor Wells στο ATS λίγες μέρες πριν, φαίνεται ότι το smarter lumping και το smarter splitting είναι αυτό που χρειάζεται, το case by case judgment για την χορήγηση όλων αυτών των φαρμάκων στην καθημερινή πράξη. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πηγαίνουμε από το precision medicine, κάτι που κάνουμε ήδη στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, κάτι που θα κάνουμε και στα PFILD, από το transitional research στο patient-centered care, γιατί πραγματικά είναι αυτό που θέλουμε για τον ασθενή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, για την παρουσίαση όλων των νέων δεδομένων στη SNO-IPF.